το κοσάλι και από τον παγετό. Και από τα πολλά νερά. Σαπηθήκαν. Είναι η υπαίθρια βέβαια. Τόσες μέρες που έχει, αυτό πάθανε. Αγροτικά προϊόντα εμφανώς χαμηλής ποιότητας φτάνουν τις τελευταίες ημέρες στους πάγκους των λαϊκών αγορών στα Χανιά. Τα καιρικά φαινόμενα και το ψύχος του προηγούμενου διαστήματος δεν άφησαν ανεπηρέαστα τα υπαίθρια κυπευτικά. Σε ποια προϊόντα? Και σε μαρούλια και σε κρεμμυδάκια. Τα χτύπησε το χαλάζι και χάσαμε αρκετούς κήπους. Ποια περιοχή είστε? Βρύσεις από Κορώνου. Και πάθαμε ζημιά στο Καλαμίτσι που φυτεύουμε και πάθαμε τις μεγαλύτερες ζημιές. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν πάθει ζημιά από το, το μπαγετό, έτσι. Ναι, ναι. Σε ποια περιοχή τα καλλιεργείτε αυτά? Κατοχώρη, Κεραμιά. Καμάκι δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή. Έτσι. 3 ευρώ εδώ και 2,5 εδώ. Γιατί 2,5 εδώ? Είναι πιο ταλαιπωρημένο? Δεν είναι πιο ταλαιπωρημένο, είναι πιο μεστό. Είναι το αρνάκι και το προβατάκι. 3 ματσάκια κρεμμυδάκια, 1 ευρώ. Το πλήγμα στα ντόπια προϊόντα είναι γενικό και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις καλλιέργειες απ' άκρης άκρη του νομού. Τι, αλλά εμείς προσέχουμε να βρούμε την καλή ποιότητα. Βλέπετε, είναι καμένα από τις άκρες άκρες. Τα περισσότερα καμένα δεν τα παίρνουμε γιατί ο καταναλωτής δεν το θέλει, αποφεύγει να το πάρει. Εντάξει, τα χόρτα δεν πιστεύω να έχουν χάσει τις βιταμίνες, όπως βλέπετε τα μανταρίνια. Δεν υπάρχει πράσινο, δεν υπάρχει. Όλα έχουν διαλύσει. Από το κοσάλι και από το χιόνι πέκαμε. Και ο αέρας. Γι' αυτό έχουν ανέβει και οι τιμές. Η τιμή της ντομάτας ξεπερνά το 1,5 ευρώ αν πρόκειται για βιολογική καλλιέργεια. Στη λαϊκή, ωστόσο, ο καταναλωτής μπορεί να τη βρει και με 50 λεπτά. Στην κουντούρα υπάρχει και μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι και οι καταστροφές που γινήκανε από το κουκοσάλι που έσχισε τα νάιλα και ο ανεμοστρόφιλος που σκάλασε τις κατασκευές. Και το κράτος απών. Απών. Καμία αποζημίωση. Καμία ούτε για έτσι. Περάσαν και μας είπαν ο Θεός να σας συγχωρέσει. Τίποτα άλλο. Αυτό έχει ανεβάσει και την τιμή στα προϊόντα. Βεβαίως. Πάντα τέτοια εποχή, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, είναι πάντα πιο ακριβά τα προϊόντα. Ανεβαίνουν οι τιμές. Ανεβαίνουν, ρε κοπελιά. Όλα ανεβαίνουν. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Η ντομάτα δηλαδή κυμαίνεται από πόσο μέχρι πόσο τώρα αυτήν την εποχή? Τώρα πάει από χοντρικά 1, 1,5, 1,10, αναλόγως την ποιότητα. Πώς βλέπετε τις τιμές στα προϊόντα? Καλά είναι, καλά είναι. Το χτύπημα που δέχτηκαν στην έναρξη της καλλιεργητικής περίοδου η παραγωγή θερμοκηπιακών καλλιεργειών της Κουντούρας, του Πλατάνου και των Φαλασσάρνων μεταφέρεται στις λαϊκές αγορές. Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στα εσπεριδοειδή. Πορτοκάλια και μαντερίνια έχουν διαλύσει. Ειδικά από την Αγιά Ψηφυλακές μέχρι τον Αλγιανό. Έβγαλε το πολύ το μεγάλο χιόνι. Και έχουν μεγάλες ζημιές, πολύ μεγάλες ζημιές. 60 με 70%. Πάθαμε 10 χιλιάρικα ζημιά. Εμείς στην Αγιά συγκεκριμένα. Από τη χαλαζόπτωση? Βέβαια. Τεράστιο χαλάζι. Πορτοκάλια, εσπεροειδή, όλα, λαχανικά, τίποτα δεν έχει αφήσει. Και μπορεί οι αγρότες να δέχονται μοιραία τις επιπτώσεις από τα χτυπήματα του καιρού. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους εκτροφείς πουλερικών. Ο κύριος Λευτέρης Γναφάκης από το Γαλατά τοποθέτησε ηλεκτρική θερμάστρα στο κοτέτσι του για να αυξήσει την παραγωγή αυγών. Έχω ειδικό χώρο και μπαίνει κοντά μέσα και το τρώει με το φως, τρώει τη νύκτα και με τη θέρμαση κάνει 2 αυγά την ημέρα, το 24ωρο. Και τι σόμπα τους βάλατε? Θέρμαση, ηλεκτρικό.